Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα αλλά και οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Ηλίας φαίνεται πως επηρέασαν αρκετά την ψυχολογική κατάσταση του κόσμου, με τον Εμπορικό Σύλλογο Πύργου να οργανώνει εκπτωτική νύχτα, όμως με την συμμετοχή του κόσμου να είναι ελάχιστη. Πραγματοποιήσαμε την εκπτωτική μέρα και την ημέρα προσφορών. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις σε ένδειξη παράσταση για τους πυρόπληκτους και σε διαμαρτυρία για την έλλειψη αναφοράς για το νομό μας από το χείλη του Πρωθυπουργού. Η κίνηση δεν ήταν αυτή που περιμέναμε, βέβαια ήταν πιο αυξημένη σε σχέση με όλο το καλοκαίρι. Βέβαια δεν μπορέσαμε να κάνουμε διεύρυνση ωραρίου, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές εκδηλώσεις μετά τις 9, αλλά και δεύτερον δεν μπορούσαμε να πάρουμε άδεια, γιατί η άδεια δίνεται μόνο από το Υπουργείο βάσει COVID, βάσει νομοθεσία COVID. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου διοργανώνει και το επόμενο διάστημα δράση στην πόλη, συγκρατημένα όμως και σύμφωνα με την εξέλιξη των υγειονομικών δεδομένων. Τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και κάποιες άλλες δράσεις, όπως είναι τώρα θα κάνουμε πάλι με τα βιβλιοπωλεία που είχαμε κάνει και πέρυσι. Και θα δούμε, βλέποντας τα υγειονομικά δεδομένα και αναμένοντας τις ανακοινώσεις για την εξέλιξη της πανδημίας, να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ο κόσμος που βρέθηκε στα καταστήματα της πόλης, αν και ήταν ιδιαίτερα συγκρατημένος, ψώνισε και εκμεταλλεύτηκε τις υψηλές εκτόσεις. Οι καταστηματάρχες από την πλευρά τους δήλωσαν μια σχετική ικανοποίηση για την εξέλιξη της βραδιάς, παρότι οι ελπίδες τους για κάτι καλύτερο ήταν μεγαλύτερες.